Σα έδωσα λίγα λεπτά για να κάτσετε αναπαυτικά στον καναπέ. Δεν ξέρω αν μπορείτε να βρείτε ανάκλητρο ή σε μία πολυθρόνη, γιατί σα είπα ότι τώρα θα κάνουμε ψυχανάλυση. Έχουμε την ευκαιρία μαζί με έναν από του πλέον διακεκριμένου και ειδικού ανθρώπου αυτό: τον ψυχίατρο ψυχαναλυτή, τον κύριο Σάβα Σαββόπουλε. Κύριε Σαββόπουλε, καλώ ήρθατε, σα ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε, κύριε Γεννακίδη. Η ιδιότητα yeah. του ψυχιάτρου κρύβει μέσα τη μία αντίφαση. Ασχολείστε με κάτι που δεν υπάρχει. Έτσι δεν είναι. Ε, δηλαδή, δηλαδή, υπάρχει ψυχή, τουλάχιστον με την έννοια που την αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι άνθρωποι. Δηλαδή, μια οντότητα η οποία είναι φτιαγμένη από μια πνευματική ύλη, α το πω έτσι, ε, η οποία και αποχωρίζεται από το σώμα και όλα αυτά. Τέλο πάντων, οι άνθρωποι κάπω έτσι τα αντιλαμβάνονται. Μιλάτε Αλλά... για τη θεολογική έννοια τη ψυχή. Θεολογική και λαϊκή, θα θεολογική, έλεγα. Ναι. Ε, υπάρχει ψυχή. Ε, υπάρχει ψυχή με την έννοια ότι είναι μια έκφραση του σώματος, ο ψυχισμός, ε, δηλαδή είναι ένα. Από την ψυχαναλυτική πλευρά θα το πάρω και όχι ούτε από φιλοσοφική ούτε από θεολογική. Άρα η, το ψυχή, κάθε σύστημου, η ψυχή είναι για τον ψυχικό μας κόσμο ό,τι είναι το έντερο για την πέψη. Για την πέψη. Αν θέλετε, κάτι τέτοιο, βρήκατε δηλαδή, κάτι ναι. πάρα πολύ εύστοχο. Το είχε κάνει και ένας πολύ διακεκριμένος ψυχαναλυτής ο Μπιον που έβλεπε ότι κατά κάποιο τρόπο ο ψυχισμός μας μεταβολίζει τα εσωτερικά και τα εξωτερικά συμβάματα όπως το γαστρεντερικό μεταβολίζει την τροφή που τρώει. Και έτσι, όσο καλύτερα τη μεταβολίζει, τόσο καλύτερα και η υπόψη και ο οργανισμό. Ναι, γιατί... Όσο δεν την μεταβολίζει, τόσο αποβάλλει πράγματα άσχημα και τόσο μπορεί να αρρωστήσει. Ναι, γιατί οι εμπειρίε που προσλαμβάνουμε είναι το αντίστοιχο τη τροφή. τροφής, της τροφή. Ε, ε, άρα, ακόμα και αυτό που περιγράφουμε ω ψυχή και ψυχικό κόσμο είναι χημία. Ενθέλευτε... Ανεξερεύνητη ίσω σε κάποιο βαθμό, αλλά κατά βάση μιλάμε για χημεία είναι βιοχημικά φαινόμενα, είναι βιολογικά φαινόμενα, τα οποία όμως στην πιο, θα έλεγα, τους μορφή μας δίνουν ψυχικά φαινόμενα. Δηλαδή γίνεται αυτό το παράδοξο ψυχοσωματικό άλμα, δηλαδή πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο σώμα να μπορούν να δοθούν με το πνεύμα, με τον ψυχισμό, δηλαδή, ως κάποιος που είναι ερωτευμένο, ε, φτιάχνει χίλια ποίηματα για να εκφράσει την αγάπη του. Επίσης, για να Αυτό εξ... όμως μπορεί να περιγραφεί και χημικά. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι ερωτευμένο και φτιάχνει χίλια ποίηματα, Σημαίνει ότι εκρίνει συγκεκριμένε ορμόνε, ε, τώρα δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται σωστή ορολογία. Βεβαίως. Οι οποίε διεγείρουν ένα δημιουργικό κομμάτι του εγκεφάλου του, Βεβαίως. και αυτή η δημιουργικότητα, ανά, ανάλογα σε συνάρτηση με τη συγκρότηση που έχει αυτό ο άνθρωπο, αξιοποιεί τα εφόδια και βγάζει πείματα. Έχετε απόλυτα δίκιο, αλλά πάνε. δεν έχουμε όλοι, παρόλο που έχουμε την ίδια χημεία, αν θέλετε, του ερωτισμού, δεν έχουμε όλοι την ίδια μετουσιωτική ε, λειτουργία. Δεν μπορούμε όλοι να γράψουμε τα ποίηματα που έγραψε ο Σεφέρης στη Μάρο, ναι. ε, παρόλο που μπορούμε να ερωτευτούμε κάποια γυναίκα όπως ο Σεφέρης στη Μάρο. Ναι. Η δυνότητα του Σεφέρη αποδίδεται στη χημεία του μυαλού του ή σε κάτι άλλο, Είναι στη στο, βάσαν... στο, στο άγγιγμα του Θεού προς τον άνθρωπο. Όχι, είναι και στη βάσανο. Δηλαδή ο άνθρωπος, ο Σεφέρης, άλλοι ας μην τα προσωποποιούμε... Ε, κάνουν μια ψυχική εργασία για να δουλέψουν ένα πράγμα. Άλλοι δεν την κάνουν. Το ίδιο είναι και ο ψυχισμός. Όταν, όταν αντιληφθεί ορισμένα φαινόμενα, αυτά ή τα επεξεργάζεται και έτσι προσαρμόζεται στην πραγματικότητα που βλέπει και την εσωτερική πραγματικότητα, παραδείγματος χάρη αν πέσει άρρωστος, ε, την κρίση της εφηβείας, την κρίση των 40, την κρίση της εμινόπαυση, την κρίση του γύρατος. Όλα αυτά θέλουν μια εργασία. Δεν, δεν έρχεται κάποιο κουμπί να πατηθεί από κάποιον ε, ε, βιολογικό θεό ε, και έτσι να λειτουργήσει το πράγμα. Είναι άνθρωποι που μπορούν να το επεξεργαστούν αυτό που τους συμβαίνει και έτσι να πάρουν ε, αν θέλετε το στίχημα της ζωής και να το παλέψουν και μέσα ακόμα από τη θλίψη αν έχουν μια θλιβερή ιστορία, όπως ο Σεφέρης που είπαμε είχε χάσει τις ναι. πατρίδες του, αλλά μπόρεσε όλη αυτή τη θλίψη που είχε να την κάνει κάτι. Ναι, είναι ναι. άλλοι που παραδίδονται σε αυτό και πεθαίνουν. Λέτε για τους ανθρώπους που μπορούν να επεξεργαστούν, να μεταβολήσουν κάτι και τους ανθρώπους που δεν μπορούν. Ο άνθρωπος γεννιέται με αντίστοιχες ικανότητες ή τάσεις. Δηλαδή, αυτό που λέμε είμαι φύση αισιόδοξο. Ισχύει. Μπορείς να γεννηθεί φύση αισιόδοξο. Και αυτό έχει να κάνει προφανώ. Ξαναγυρίζω και μπορεί να ακούγομαι κουραστικό με τη χημεία του μυαλού. Βεβαίω. Εκεί έχει να κάνει, αν θέλετε, και με του κληρονομικού παράγοντε και με μια χημεία που βρήκε έτοιμη από του γονεί. Δηλαδή, αισιόδοξοι γονεί βγάζουν καμιά φορά αισιόδοξα παιδιά όταν έχουν καλή σχέση. Σίγουρα παίζει. Ο βιολογικό παράγοντα, πώ να πω, το, 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 η ψυχή δεν είναι ένα φωτοστέφανο. Είναι από τον εγκέφαλο, από όλο το σώμα που, που βγαίνει. Και όπω λέτε, είναι φαινόμενα φυ, ε, φυσικοχημικά και ψυχικά τα οποία μα οδηγούν εκεί. Αλλά από ένα σημείο και μετά. Για να αντιμετωπίσει κανείς μία κατάσταση, θα πρέπει να εργαστεί πάνω σε αυτή. Δηλαδή, σε ένα θάνατο, μία απώλεια, έχω ε, κάποιους συγγενεί μου που αθαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Είναι επιτακτικό να εργαστώ πάνω σε αυτό, παρά να κόβω φλέβες, να, να κάνω πράγματα άλογα. Αυτό θέλει μία εργασία. Ναι, Και αυτό... πόδυνη. Πόδυνη, δηλαδή, πάντα... η συχνά είναι πόδινη. Είναι πόδινη, πάντα. Ποια είναι η διαφορά της ψυχανάλυσης από την ψυχοθεραπεία... Η ψυχανάλυση ε, είναι μία μορφή ψυχοθεραπείας την οποία πρότεινε ο Φρόιντ και βασίζεται σε ένα ειδικό κώδικα ε, είδε ο Φρόιντ ότι θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο σε κάποια πρώτη φάση ξέρετε για να μπορέσει να ανακαλέσει τι βρίσκεται στο ασυνείδητο ε, επικαλέστηκε την ύπνωση. Υπήρχαν κάποιοι δάσκαλοι τότε που το είχαν κάνει αυτό. Είχε κάνει στο Σαρκό το ένα πέρασμα στάζε στο Παρίσι. Είχε εντυπωσιαστεί από όλα αυτά. Είδε όμω ότι αυτή η θεραπεία ήταν προσωρινή. Δηλαδή με την ύπνοση υπέβαλε σε κάποιον πώ να είναι normal. Yeah. Αλλά μετά λίγο καιρό yeah. επανήρχε το η άλλη κατάσταση. Yeah. Αντιλήφθη λοιπόν με τι εμπειρίε yeah. τη κλινική ότι το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει ήταν μέσα από την ίδια σχέση που αντικαθιστά ο γιατρό ο ψυχαναλυτής με τον ε, αναλυόμενο, μεταβιβάζονται καταστάσεις, αν θέλετε, του παρελθόντος και τρόποι συμπεριφοράς ή τρόποι σκέψης που είχε το άτομο, ο ασθενής, με τα δικά του αγαπημένα πρόσωπα, τα ζει αυτά με τον αναλυτή. Και εκεί που παίζεται το παιχνίδι, δηλαδή μια μεταβίβαση, λέγεται μεταβίβαση, κάνεις αυτή, δηλαδή ανακαλείς το παρελθόν χωρίς καν να περάσεις από τη μνήμη μέσα στη σχέση με τον άλλον. Σαν να την επαναλαμβάνει μια κατάσταση. Και μπορώντα να τη διορθώσει αυτή την προβληματική με τον αναλυτή σου, μετά μπορεί να το χειριστεί αυτό πολύ καλύτερα και με του άλλου ανθρώπου. Ναι. Βλέπετε. Αυτή ναι. ήταν η, η, η σκέψη του Freud. Και αυτό είναι η ψυχανάλυση. Ναι, γιατί. Και η ψυχανάλυση, ναι. Εν τω μεταξύ, γιατί η ψυχανάλυση είναι, τον ενδιαφέρεται ο Freud να αναλύσει, όχι να συνθέσει την ψυχή. Δηλαδή να εξηγήσει γιατί υπάρχει το α φαινόμενο ή β συμπεριφορά ή το γ σύμπτωμα, να το αναλύσει και μετά ο ίδιος ο ψυχισμός βρίσκει μια πιο οικονομική ψυχικά λύση, μια πιο ενδιαφέρουσα, πιο ικανοποιητική από ό,τι αυτή που προϋπήρχε. Οι λύσει που λέτε που βρίσκει ο ψυχισμός ουσιαστικά είναι δηλαδή νέες ιδέες τις οποίες υποβάλλουμε στον εαυτό μας. Μια ναι, νέα αντίληψη για τα ναι. πράγματα. Πολλές φορές ξέρετε στη ζωή μας, για λόγους που μας βασάνισαν σε κάποια φάση της ζωής μας, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία, παίρνει ένα λοξό σκεφτόμαστε τα πράγματα. Η ψυχανάλυση θέλει να βοηθήσει να ελευθερώσει τις δυνατότητες αυτού του ανθρώπου, να μην πάει λοξά, αλλά να το πάρει το πράγμα από την αρχή. Δηλαδή εκεί που διακόπηκε ο δρόμος του, να ξαναβρεί τη δικιά του επιθυμία γιατί μπορεί ή να και τις ιδέες των γονιών του ή μια ιδεολογία οικογενειακής και να μην είναι ο το αυτός. Πιστεύετε ότι είμαστε η ρίζα μας όπως ποτίστηκε, δηλαδή είναι η παιδική ηλικία που καθορίζει τα πάντα, δηλαδή το τι είμαστε εγώ και εσείς έχει ουσιαστικά προγραμματιστεί στην παιδική μας ηλικία. Ξέρετε, στα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής έχει φτιαχτεί η διάταξη του ψυχισμού, δηλαδή τα διάφορα μέρη του ψυχισμού, του ψυχικού οργάνου το έλεγε ο Φρόιντ, έχουν πάρει μία μορφή. Δηλαδή πώς είναι το εγώ, πώς είναι το αυτό που έλεγε, πώς είναι το υπερεγώ. Το υπερεγώ είναι οι ηθικές μας αξίες. Αυτές που μας επιτάσσουν τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Το εγώ είναι είτε συνειδητό ή ασυνείδητο αυτό που μας οθεί να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντά μας, αλλά ταυτόχρονα ακούγοντας και τις επιθυμίε που έρχονται από τα ένστικτα, τις ενορμήσεις έλεγαν ναι. οι, οι ρομαντικοί, οι γερμανοί, αλλά και τις ηθικές επιταγές. Δηλαδή είναι, το εγώ είναι ένας, όπως έλεγε ο Φρόιντ, ένας υπηρέτης που πρέπει να εξυπηρετεί τρεις αφέντες. Την πραγματικότητα, το υπερεγώ και τις ενορμήσεις του, τα ένστικτά του. Άρα, Για να τα... βρει την καλύτερη ναι. ισορροπία Άρα, αυτά. Αυτό που παρακολουθούμε σε έναν ενήλικα άνθρωπο είναι μια μεγέθυνση των πρώτων πέντε χρόνων της ζωής του, Όχι. Συμπεριφερειάστε, πέντε... όχι, όχι καθόλου. Στα πέντε πρώτα χρόνια φτιάχτηκαν η ικανότητα να αναπτύσσει πράγματα. Δηλαδή, φτιάχτηκε ένα πλούσιο ή όχι εγώ. Δηλαδή, ένα εγώ το οποίο έχει βιώσει μεγάλου τραυματισμούς. Δηλαδή, ξέρετε, σκεφτείτε αυτά που πέρασαν τα παιδάκια. Ή τα παιδιά που είναι εδώ ασυνόδευτα ναι. φτάνουν. Ή κάποια παιδιά που έπεσαν θύματα κακοποίησης, σεξουαλικής ή άλλης. Ή έλλειψης φροντίδας. Αυτά τα παιδιά έχουν υποστεί τέτοιο τραυματισμό που κομμάτια του εγώ έχουν χαθεί. Δηλαδή, για να γλιτώσει το άτομο και να συνεχίσει την πορεία του, έλεγε ο Φερέτζη, το κομμάτι που τραυματίστηκε σαν να κονιορτοποιείται και εκείνο που έμεινε, Γιγαντώνεται, μεγαλώνει, αλλά του λείπει κάτι για να τα βγάλει πέρα και να φροντίσει και εκείνο που κακοποιήθηκε. Mm. Όπως φαντάζεστε. Άρα δηλαδή, το παιδί παραμένει πάντα ζωντανό μέσα μα, ακόμα και αν είναι ενυπνώσει. Δηλαδή, δηλαδή. μπορεί οι ακραίε συμπεριφορέ μα καμιά φορά να είναι οι εφιάλτε που βλέπει το παιδί που κοιμάται μέσα μα. Ακριβώ, οι επιθυμίε, οι, οι, οι ελπίδε του. Δηλαδή έχουμε ένα παιδί, το ζήτημα ποιο είναι, α, με την ψυχανάλυση αυτό καταφέρνει κανείς, αυτό το, το κομμάτι του που μπορεί να νιώσει κάποια στιγμή ανασφαλής, ε, ανήμπορος, να, να το βρει, να το πάρει από το χέρι και να του πει τώρα δεν έχεις κανένα λόγο να φοβάσει όπως φοβόσουν στα 5 ή στα 6 ή στα 7 που σε κακοποιούσαν ή σου έκαναν μπούλινγκ. Τώρα είσαι αρκετά δυνατός για να μπορέσει να διεκδικήσεις. Αυτό δεν μπορεί να, ένας να άνθρωπος που διατηρεί καλή σχέση με τον ορθό λόγο και τη λογική να το αναλύσει μόνος του, δηλαδή να ανατρέξει ο ίδιος πίσω στους δεδαλώδεις διαδρόμους του παιδικού του ψυχισμού και να βρει την καμένη λάμπα και να την αλλάξει. Λίγο δύσκολο αυτό. Λίγο δηλαδή δύσκολο. μπορεί κάποιο να αναγνωρίσει μόνος του από πού ξεκινάνε τα προβλήματά του. Όχι, γιατί οι άμυνες που έχουμε είναι ασυνείδητες και τις κάνουμε για να μην παίρνουμε χαμπάρι τι συμβαίνει. Δηλαδή να μην ξέρουμε ποια είναι η καμένη λάμπα. Άρα δεν θα μπορέσουμε να την αναγνωρίσουμε. Στο ασυνείδητο είναι πράγματα που υπάρχουν, αλλά τα οποία εμεί δεν γνωρίζουμε. Στο ασυνείδητο μου δεν ξέρω εγώ τι έχω. Ξέρω αυτά που κατάλαβα με την ψυχανάλυση μου ή αυτά που καταλαβαίνω αν καταλάβω κάποιο όνειρο που κάνω μια νύχτα και λέω, α, κοίταξε αυτό, δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά ποιο είναι το ασυνείδητό μας, δεν ξέρουμε, γιατί τα αποθούμε. πολλέ επιθυμίες οι οποίε είναι απαγορευμένε. Πολλέ φορέ θέλουμε πολλά πράγματα από τη μεριά τη σεξουαλικότητα ή την πλευρά τη επιθετικότητα, τη βία, αλλά δεν τα κάνουμε και τα αποθούμε. Συνήπως... Γιατί αυτό επιτάσσει ο πολιτισμό. Ναι. Αλλιώς Αλλιώ θα έτρωγε στον άλλον. Ναι, σωστά. Είναι καταπιέσουμε τα ένστικτά μα. Ακριβώ. Ναι, ή καθοδηγούμαστε από του φόβου. Ναι, και περιορίζουμε τι ορμέ. Και περιορίζουμε τι ορμέ για να μπορέσουμε ναι, αυτά τα να τα συστατικά στοιχεία του πολιτισμού. Ακριβώ. Ακριβώς. Εκεί βλέπετε υπάρχει ένα ε, κοινωνικός, κοινωνικό. Ε, ένα κοινωνικό υπέραγω, ένα συλλογικό υπέρεγο, το έλεγε ο Φρόιτ. Και γι' αυτό ακριβώ στο βιβλίο του, αυτό το περίφημο, ένα από τα καλύτερα βιβλία του 20ου αιώνα, ε, Πολιτισμό πηγή δυσφορία, άλλοι το λένε δυστυχία, η δυσφορία προκύπτει ότι ο πολιτισμό μα αναγκάζει να περιορίσουμε τι ανορμήσει μα να μην χαρούμε. Ναι. Ε, ναι, μας επιτρέπει να ζούμε όμως. κάτι δίνουμε, κάτι παίρνουμε. Μα ναι. Και γι' αυτό βλέπετε υπήρξε και μια μεγάλη συζήτηση με τη σύγχρονη κοινωνία στη, μετα... στη σύγχρονη εποχή. Ότι έχουμε φύγει πιο πολύ προς την ελευθερία τώρα, γιατί είναι μια παλάτζα ο πολιτισμός. Από τη μεριά τη μία της ελευθερίας και από την άλλη τη μεριά της ασφάλειας. Οπότε κάποιες στιγμές, όπως προπολεμικά, ήταν πολύ, την εποχή του Φρόιτ που γράψε αυτό το βιβλίο, ήταν πιο πολύ από τη μεριά της ασφάλειας. Τώρα έχουμε πάει ίσως πιο πολύ στην ελευθερία. Πάλι θα έρθουμε από εδώ. Κοιτάξτε, αν ο πολιτισμός και η συμβίωση των ανθρώπων είναι μια άσκηση ισορροπίας, και ο ισορροπιστή πάνω στο σκηνή. πότε μία από τη μια, ακριβώς, πότε από την άλλη. Ακριβώς. Οπότε ε, αυτό είναι φυσικό καλό. Θέλω να σα κάνω μια παρεθνητική ερώτηση, μια και λέτε για το Φρόιντ, αλλά θα είναι και ενδεικτική τη αγνιά μου. Εντάξει, αναγνωρίζω ότι έχει θέσει κάποιε αρχέ και οι αρχέ δεν έχουν ηλικία. Αλλά δεν, ο Φρόιντ κατά κάποιο τρόπο ε, δεν έχει ξεπεραστεί. Δηλαδή, τι εννοώ, πορευόμαστε έναν αιώνα με τις ίδιες αρχές, όταν ο Φρόιτ δεν μπορούσε να φανταστεί τον δικτυωμένο άνθρωπο, τον άνθρωπο που είναι συνεχώς εκτεθειμένος στην προβολή, τον παγκοσμιοποιημένο άνθρωπο, τον άνθρωπο που παίρνει τόση πληροφορία σε ένα Σαββατοκύριακο, όσο έπαιρνε ο Φρόιτ σε 10 χρόνια. Σωστό. Ε, όλες αυτές οι αρχές, λοιπόν, δεν είναι ελαφρώς ξεπερασμένες. Όχι, θα έλεγα. Καθόλου δεν είναι. Διότι η σεξουαλικότητα είναι ξεπερασμένη. Ναι. Οι πηγές ε, ενέργειας ε, του ανθρώπου; Όχι, αλλά πάρα η, πάρα πάρα πολλές διαστάσεις αυτής της κουβέντας περί σεξουαλικότητας ε, είναι ξεπερασμένες από την εποχή του Φρόιντ, όπου ε, η μονογαμία ήταν μια κοινωνική συνθήκη, Η οποία δεν ίσχυε. Ναι, ήταν υποχρήσια δε, υποχρησία, δεν... υποχρησία έλεγε αυτό. Ναι, αλλά δεν, δε, ισχυ... δεν ήταν τόσο. Αλλά, τέλος πάντων, ναι. Σαράντα χρόνια μετά το Φρόιντ έχουμε τη σεξουαλική επανάσταση, ναι. ε, όπου αλλάζουν οι συνθήκες. Βεβαίως. Ε, Βεβαίως. Ε, στην εποχή του Φρόιντ η ομοφιλοφιλία ήταν ε, ποινικό αδίκημα. Ε, δηλαδή έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι, αλλά ο Φρόιντ σε ένα γράμμα που του στείλε μια κυρία για το γιο της από την Αμερική που ήταν ε, ομοφιλόφιλος είπε ο «Καθένας θα διαλέξει το φίλο του». Και έλεγε εκεί και πολύ μεγάλη σοφή, όπω ο Πλάτων, όπω ο Λεωνάρντο Νταβίτσι, ήταν ομοφυλόφιλοι. Αγράφει στην κυρία. Ναι. Δηλαδή είχε ένα πνεύμα που πήγαινε πέρα από την εποχή του. Το, το ζήτημα ποιο είναι. Έθεσε. Δε, δε, με κανέναν τρόπο δεν λέω ότι μπορούσε να ξέρει πράγματα που έγιναν τώρα. Όμω προείπε στο βιβλίο, ε, που προείπα στο βιβλίο του ε, Πολιτισμό Πηγή Δυστυχία, είχε πει εκεί ότι. Ο πολιτισμός πάει προς μία πλευρά που ίσως αυτοκαταστραφεί το ίδιο το ανθρώπινο γένους, αυτό το είδος, αυτό το βλέπουμε τώρα. Ότι ο άνθρωπος κάνει κινήσεις, είτε με τα πυρηνικά, είτε με, την, με τα οικολογικά προβλήματα, που λες και δεν βλέπει ότι εδώ πέρα πρέπει να υπάρξουμε εκατομμύρια χρόνια. Ναι, να η έχει υπερβεί τα ένστικτά του ή τέλος πάντων το πιο ισχυρό του ένστικτο είναι η βουλημία. Μια... Ακριβώς, είναι η ενόρμη στανάτου. Φ... Φ... Αυτό το έλεγε ο έλε ότι αν κυριαρχήσει η ενόρμηση θανάτου, δηλαδή η απληστία να φάω, να κάνω, θα είναι η καταστροφή. Ε, μια και, να μείνουμε ακόμα λίγο στο, στο Φρόιντ. Βέως. Η λίμπιντο τελικά είναι αυτή που μας εξουσιάζει. Όχι μόνο η λίμπιντο, είναι όλες οι... Είναι η λίμπιντο, είναι οι ενορμήσεις της ζωής, είπε στη δεύτερη θεωρία που έκανε των ενορμήσεων, και οι ενορμήσεις της καταστροφικότητας. Αυτές είναι οι δύο βασικές. Η λίμπιντο εμπεριέχεται στις ενορμήσεις της αγάπης, στις ενορμήσεις της ζωής. Και υπάρχουν από την άλλη μεριά καταστροφικέ ε, ενορμήσει τι οποίε τι βλέπετε στι εμφύλιες, σε διαμάχε, εδώ πολύ με τον εμφύλιο, ε, σε πολέμου, σε, σε πολλέ δράσει, στην τρομοκρατία, πολύ συχνά σε αυτόν το, τον άλογο ε, ε, πώς να πω, καπιταλισμό που κοιτάει μόνο το κέρδο και δεν κοιτάει και το σύνολο. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, mm. κάποιε φορέ τρώει τι άρκε του. Αν ένας άνθρωπος μπορούσε να απαλλαγεί ή να καθυποτάξει τη Λίμπιντο, θα ήταν πιο ελεύθερος θα και πιο πέθαινε. ευτυχισμένος άνθρωπος. Θα πέθαινε. Θα πέθαινε. Χωρίς Λίμπιντο δεν υπάρχει ζωή. Η, 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 η Λίμπιντο είναι ο έρωτας, είναι η αγάπη, είναι η δύναμη που μας πρόχνει να, να στρέφεται ο ένας προς τον άλλον. Να είμαστε μαζί, να κάνουμε πράγματα μαζί. Όχι, εγώ ξέρω ένα-δυο ανθρώπους που δηλώνουν ασέξουαλ. Άλλο το ασεξουαλ και άλλο το να μην έχουν λίμπιτο. Το λίμπιτο μπορεί να την έβαλαν σε μετουσιωτικού ε, στόχου. Δηλαδή να είναι πολύ δημιουργική σε κάτι άλλο. Α, καταλάβατε. Το το σκεφτεί, ναι. ναι. Δηλαδή ε, 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 να είναι στην τέχνη μέσα. Να είναι φοβερή. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ασεξουαλ ναι. και είχαν μια λίμπιτο τρομερή. Δηλαδή αγαπούσαν πολύ του άλλου ανθρώπου. Είναι άλλο, ξέρετε, η λίμπιτο δεν είναι μόνο σεξ είναι έρωτας. Με την έννοια έρος, κάτι που με λέει έλκει για τον άλλον. Ναι. Είναι η διάθεση να μοιράζεσαι. Να μοιράζεσαι, ναι. να ζει πράγματα. Είναι, με τον είναι άλλον. η θετικότητα Ακριβώς. που ο έρωτας. Η, η, ναι. η, σεξουαλική συνέβρεση είναι ένα τρόπο να μοιραστεί κάτι με τον άλλον. Αλλά δεν είναι ο μοναδικό. Πιστεύετε ότι όλοι πρέπει να κάνουμε ψυχανάλυση. Ενώ μάλλον να κάνουμε μια διπλή ερώτηση. Με ψυχιατρικού όρου, Όλοι είμαστε σε κάποιο βαθμό ασθενεί, έχουμε κάτι. Έτσι δεν είναι, παιδός, είναι σωστό αυτό. Παιδός. Λοιπόν, ε, Ευτυχώ. Ευτυχώς. Ακούω φίλου, ε, θέλω να σα πω για, για μένα. Ε, εγώ δεν έχω πάει ποτέ ούτε σε ψυχαναλυτή ούτε σε ψυχολόγο γιατί φοβάμαι. Όχι γιατί δεν το θεωρώ χρήσιμο. Δηλαδή ε, πιστεύω ότι για πάρα πολλού ανθρώπου αυτό που κάνει ο ψυχοθεραπευτή είναι να του κλείσει ένα ραντεβού με τον εαυτό του. Ενώ αυτοί να αποφεύγουμε συνέχεια. Ε, και θε, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ευδυνηρή εμπειρία που θέλει θάρρο, οπότε αρνούμε να, το, να τον εαυτό μου σε αυτή. Αλλά έχω φίλους, άλλο πηγαίνει σε ψυχολόγο, άλλο πηγαίνει σε ψυχίατρο. Πρώτα πρώτα, πού πρέπει να πηγαίνει κάποιο, στον ψυχίατρο ή στον ψυχολόγο. Ξέρετε, και ο ένας και ο άλλος κάνει μία δουλειά είτε ψυχοθεραπευτή, ψυχοθεραπευτική και οι δύο δηλαδή μπορούν να κάνουν ψυχοθεραπευτική, ο ψυχίατρος επιπλέον έχει τη δυνατότητα να συνταγογραφήσει φάρμακα αν χρειάζονται σε μία διαταραχή, δηλαδή σε μία έντονη κατάθλιψη, σε κάποιο έντονο άγχος ή σε κάποια ψυχοτικά επεισόδια ή σε μια συγχυτική κατάσταση σε ένα αγχος η σε καποια ψυχωτικά άτομο. Πράγμα που δεν μπορεί να το κάνει ο ψυχολόγος, ο γιατί όμως, ναι. δεν έχει εκπαιδευτεί σε αυτό. Τώρα, σε σχέση με το ψυχοθεραπευτικό τομέα, είναι το που έχουν εκπαιδευτεί ε, ψυχίατροι ε, και ψυχολόγοι υπάρχουν ε, ψυχαναλυτική εκπαίδευση και, για να γίνεις ψυχαναλυτής υπάρχει γνωσιακή, η μπεχαβιωριστική υπάρχει ε, η, η ομαδική ψυχοθεραπεία υπάρχουν πολλές μορφές και γι' αυτό υπάρχουν συγκεκριμένες σχολές που επιμορφώνουν, εκπαιδεύουν τους ε, συναδέλφους ε, ψυχιάτρους και τελικά είναι τι άνθρωπος σου ταιριάζει ο άνθρωπος και βασικά θα... είναι ο άνθρωπος και πόσο θες να το ψάξεις Δηλαδή, είναι θεραπείες που πιο πολύ επικεντρώνονται πώς θα φτιάξει η καθημερινότητα του ανθρώπου και δεν ψάχνουν να βρουν εν το βάθη τι έγινε στα δύο ή στα ένα χρόνια ή στα πέντε χρόνια. Αυτό που κάνει η ψυχανάλυση και σου λέει αυτό φτάνει. Άμα ο άλλος είναι καλά και μπορεί να ζει την καθημερινότητά του με αγάπη με τους άλλους και με τον εαυτό του και μπορεί να δουλεύει, μια χαρά. Αν οι ουσίες, τα φάρμακα... Ή αυτά που λέμε έτσι γενικευμένα ναρκωτικά δεν είχαν μία τοξικότητα, δεν θα είχαμε λύσει το πρόβλημά μας. Ε, θα το είχαμε λύσει αν ήταν και αποτελεσματικά. Η, τα, αυτά τα, τις ε, φαρμακοτοξικές ουσίες από την αρχαιότητα τις χρησιμοποιούν, με τη μία ή την άλλη μόρφη μέχρι τώρα. Όπως βλέπετε, ε, τους ανθρώπους που κάνουν χρήση αυτών των ουσιών προκύπτει δευτερογενής παθολογία. Δεν του ναι. τους κάνει και, και ευτυχισμένους. Πρέπει, εκεί πρέπει να στραφεί η επιστήμη, να βρει το μαγικό χαπάκι που μας είχαν παρουσιάσει το Προζάκ ναι. ως κάτι τέτοιο. Ναι. δεν κυκλοφορεί αυτό Βεβαίως, το, προζάκ, στη, ναι. στη, στην Ελλάδα κυκλοφορεί, τη, κυκλοφορεί με την επωνυμία Λαντόζ. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, λοιπόν ε, πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα γιατρέ. Ε, και ερχόμαστε, χαλαρώστε και εσεί εκεί στον καναπέ, στον ανάκλητρο. Σε λίγα λεπτά, εδώ, στο τελευταίο γύρο, Βλέποντας και κάποια από τα σχόλια που μου στέλνετε μέσω κοινωνική δικτύωση, πιστεύω ότι αυτή η εκπομπή είναι, θα μπορούσαμε να πάμε και τι 3 το πρωί, άμα βάζαμε και ένα hashtag να στέλνετε ερωτήσει, εδώ, στον κύριο Σάββα Σαββόπουλο, ψυχίατρο, ψυχαναλυτή Γιατρό, ποιο είναι ο μεγαλύτερο φόβο που αντιμετωπίζουμε οι άνθρωποι, Είναι ο φόβο τη αφάνιση, ο φόβο του θανάτου. Ναι, και εγώ το έχω αυτό ξημένο, Ε, Φόβο θανάτου. Ε, όλοι οι άνθρωποι. Αλλά ξέρετε, υπάρχει ένα φόβο. Σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι το θάνατό τους κάθε μέρα, Μερικοί ναι. Οι πιο πολλοί ευτυχώ όχι. Ναι. Το ξεχνάμε για να μπορούμε να ζούμε καλύτερα την καθημερινότητα. Πείτε μου για του μερικού <laughs> κάτι παραπάνω. <laughs> ναι. Δηλαδή, α, ναι. απο, α, αποθούν ακριβώ αυτή την ιδέα ότι θα πεθάνουμε. Ναι. Και πολλά πράγματα ξέρετε Στη ζωή ε, Είναι δύσκολα Γιατί δεν μπορούμε να αποδεχτούμε Τρεις πραγματικότητες Τρία πράγματα ε, Το πρώτο είναι ότι μια μέρα θα πεθάνουμε Από τη στιγμή που γεννήθηκε. Το δεύτερο είναι ότι δεν είμαστε παντοδύναμοι Μερικές φορές είναι, Θέλουμε να κάνουμε παραπάνω Από ό,τι γίνεται ναι. Και το τρίτο είναι Ότι πολλές φορές Δεν ε, αποδεχόμαστε το φίλο που έχουμε. Δηλαδή τη σεξουαλικότητα που έχουμε, την κατεύθυνση που έχουμε. Ναι, μια και λέμε γι' αυτό. Ε, και μετά θα πάω στα υπόλοιπα, σε αυτά που λέγατε. Δηλαδή είπατε ότι δεν δεχόμαστε τη θνητότητά μας, ότι δεν είμαστε παντοδύναμοι. Προς αυτά βέβαια κινείται ο ανθρώπινος πολιτισμός. Δηλαδή για το κυνήγι της Αθανασίας και του ελέγχου της φύσης. Λέτε όμως για τη σεξουαλικότητα. Και τώρα είναι και πολιτική ορθότητα, δηλαδή φοβάμαι και πώ να το διατυπώσω. Πώ το, το πω, ε, Τι, Από ιατρική απόψεω, ομοφυλόφιλο κάποιο γεννιέται. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή το 10% των ανθρώπων, των συνανθρώπων μα, γεννιέται με αυτό το σεξουαλικό προσανατολισμό. Όχι. Αυτό δεν είναι πια τεκμηριωμένο δεν, επιστημονικά. Δεν είναι ότι γεννιέται. Υπάρχουν γονιδιακοί παράγοντε, αλλά υπάρχουν και περιβαλλοντικοί παράγοντε. Και τελικά μέσα από τη συνάντησή του το άτομο με το γεννητικό του υλικό και τη συνάντησή του με τον κόσμο διαλέγει ποια ταυτότητα θέλει να έχει. Και αυτό είναι δικαιωμά του. Ναι, σωστά. Ε, οι φοβίες. Ε, είμαστε όμως και κατά κάποιο τρόπο είμαστε και προϊόντα των φόβων μας, έτσι δεν είναι. Αυτοί δεν μας καθορίζουν. Βεβαίως, αλλά ξέρετε οι φόβοι πολλές φορές κρύβουν τις επιθυμίες. Δηλαδή... Ε, φοβάμαι να, να, κάνω εκείνο, πολλές φορές μπορεί να σημαίνει το θέλω να το κάνω εκείνο. Αλλά κάτι μου απαγορεύει να το κάνω. Οι ηθικές μου αρχές. Οι ηθικές μου αρχές. Ή ο φόβος να μην ξεπεράσω τους γονείς μου. Δηλαδή να μην πάω πιο πέρα από εκεί. Πολλοί σαμποτάρουν τον εαυτό τους. Ή πολλοί να μην το κάνω αυτό επειδή το θέλουν οι γονείς μου. Χθε μια συνάδελφος μου παρουσίαζε σε μια υποπτία μια περίπτωση για μια κοπέλα που λέει «Α, εγώ, ε, οι, οι, οι γονεί μου θέλουν να δώσω κατά τα κτίρια στην τάδε σχολή και εγώ δεν θέλω να κάνω το χατήρι της μάνας μου». Ναι. Βλέπουμε όμως ότι η μάνα δεν την είχε φροντίσει όταν ήταν μικρό παιδάκι. Όπου οι, γονεί με αυτόν τον τρόπο είναι παρόντες ακόμα και νεκροί. Βεβαίω. Γιατί η ναι. η εσωτερήκευση έχει γίνει. Και αν δεν έχει γίνει η εσωτερήκευση, έχει γίνει η ενσωμάτωση. Του έχουμε καταπεί κάποια φορά. Μα είμαστε οι κυβωτό των γονιδίων του. Ακριβώ. Ε, ούτως ή άλλω. Και γονιδιακά, αλλά και φαντασιωσικά. Καμιά φορά ε, βλέπετε ανθρώπους, ειδικά όταν, ε, το έχω δει πολύ συχνά αυτό, όταν πεθάνει κάποιος δικός τους άνθρωπος, αλλάζει και το στυλ τους. Λες και τον έχουν καταπεί. Παίρνουν τη μιμική τους, παίρνουν το στυλ τους, παίρνουν το λόγο τους. Αυτό το έχω δει σε χείρε πολύ συχνά, που τρογώσανται και λίγο με το όνοι. Καλά, μπορεί ε, δεν έχει φάει στην κυριολεξία μια, η <laughs> Αλλά, με, 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 Μετά βλέπετε, υιοθετεί πλήρω, ξεχνάει ότι κακό είχε γίνει μεταξύ τους, οι στενοχώριες, και λέει αυτό ήταν και παίρνει και το στυλ. Αυτό σημαίνει yeah. ότι κάπως τον ενσωματώνει στον άλλον ή mm. στην καλύτερη περίπτωση τον εσωτερικεύει. Ναι, yeah, ε, τον ενσω... κομήριο, να τα βρει με τη γυναίκα που πρέπει να, να πεθάνει. Mm. Πείτε μου κάτι άλλο πριν πάμε στο καταπληκτικό βιβλίο. Επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι ασχολούνται με αυτό, το NLP, ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός, mm. ε, είναι μία μέθοδος στην οποία καταφεύγουν αρκετοί. Ε, είναι, είναι κάτι το σοβαρό, κάτι το οποίο κατά τη γνώμη σας έχει επιστημονική ισχυρή βάση. Δεν έχω ε, στατιστικά δεδομένα και δεν γνωρίζω καλά τη μέθοδο για να ε, τοποθετηθώ Εντάξει, σοβαρά. Εντάξει, Λοιπόν, πάμε στο βιβλίο. Λοιπόν, το βιβλίο το οποίο το δείχνω είναι ήδη best seller. Αυτό το βιβλίο, ναι, το βλέπουμε, είναι τα 7 παραμύθια ζωής όπου 7 άνθρωποι που βρέθηκαν αντιμέτωποι με το καρκίνο σε συνεδρίες με εσάς καταγράφτε τις εμπειρίες τους. Από αυτούς πόσοι έχουν αποδημήσει? Περίπου η μισή. Είναι, είναι 7, είναι οι κύριες ιστορίες, αλλά ε, υπάρχουν πολύ περισσότερες ιστορίες. Και προσπαθώ μέσα, με αφορμή αυτά τα, α, 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 αυτούς τους ασθενείς μου να πορευτώ μαζί τους στο δρόμο που χαράσουν, γιατί προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν και να νικήσουν τον καρκίνο, έχουν ένα πολύ βασικό στόχο μπροστά τους. Δεν πρέπει να ξεχάσουν ποτέ ότι έχουν, ακόμα και οι καταληκτικοί ασθενείς, έχει τύχει να, 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 να μου απευθυνθούν άνθρωποι που ξέρουν ότι θα πεθάνουν. Αλλά ακόμα και αυτοί μέχρι να πεθάνουν έχουν να ζήσουν και έχουν μια προοπτική ζωής και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που ξέρετε στο τέλος της ζωής σου λένε τώρα κατάλαβα τι είναι ζωή. Έχετε δει το Breaking Bad. Όχι. Όχι. Είναι η δικιά μου ψύχος μια σειρά. Ε, λοιπόν σε αυτή τη, τη, σειρά ένας 50χρονος καθηγητής χημίας στο Νέο Μεξικό ε, παθαίνει καρκίνο του πνεύμονα. Και γίνεται, αρχίζει να φτιάχνει ναρκωτικά, να τέλος πάντων <laughs> δεν μας νοιάζει αυτό. Σε κάποια στιγμή όμως λέει σε μια σκηνή ότι Τη μέρα που έμαθα ότι έχω καρκίνο, έκανα τον καλύτερο ύπνο της ζωής μου. Mm. Τις προηγούμενες φορές είχα άγχη, είχα σκέψεις που με καταδίωκαν. Όταν έμαθα ότι έχω καρκίνο, από τότε κοιμάμαι τέλεια. Mm. Κάτι τέτοιο είχε πει και ένας μακαρίτης συνάδελφός μας, ο Αλέξανδρος Ωβέλιος, ο οποίος είχε προκαλέσει και σχετικό θόρυβο για τον τρόπο τον οποίο έφυγε από τη ζωή. Mm -hmm. Έχει βάσει αυτό. Βεβαίως. Δεν ξέρω τι συγκεκριμένε περιπτώσει του Μακαρίτη του Βέλγιο ναι. ή του κυρίου Βουλέτε. Πολλέ φορέ αυτό συμβαίνει γιατί? γιατί είναι άτομα που έχουν βαθύτατε, ασυνείδητε ενοχές και νιώθουν την νόσο ω τιμωρία. τιμωρία. Οπότε ναι. τη στιγμή, ξέρετε, που τιμωρούνται, απελευθερώνονται. Ναι. Γιατί έχουν λάβει την ποινή του. Ναι, ή αισθάνονται ότι δεν αξίζουν την ευζοία, την, τη ζωή του την ίδια. Όχι, γιατί επειδή πρέπει... Επειδή κάποιο γονιό πιθανώ του έχει υποβάλει που κάνουν ψυχανάλη τώρα. Ναι. Ε, ή αυτό, ή ξέρετε, συνήθω είναι στι φαντασιώσει του, ή νομίζουν ότι σκότωσαν κάποιο γονιό, ή ότι θέλησαν να τον βλάψουν και τον έβλεψαν σοβαρά. Αλλά είναι συνήθω το πεδίο τη φαντασιώσεω. Ναι. Δεν τον έχουν κάνει. Και πολλές φορές, ξέρετε, δεν έχουν καν το αίσθημα της ε, τύψη που έχει η ενοχή. Όχι, καθόλου. Στη θέση αυτού είναι το ασυνείδη, η ασυνείδητη ενοχή. Που τι σημαίνει ασυνείδητη ενοχή. Δεν νιώθεις το βίωμα ότι έχω ενοχή, έχω τύψη, αλλά στη θέση του νιώθεις την ανάγκη να τιμωρηθείς. Ή νιώθεις την ανάγκη να αρρωστήσεις. Και τότε νιώθει νιώθεις μια αγαλίαση, σαν να πήρε την ποινή σου. Μάλιστα, ξέρετε, αυτή η ιστορία είναι από πολύ παλιά, από τον Νίτσα, ο οποίος έλεγε, είχε, είχε διαπιστώσει αυτό το φαινόμενο, μέσα από διάφορα κανάλια στη σκέψη του και είχε δει ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ε, πραγματοποιούσαν ένα έγκλημα μόνο και μόνο για να βρει νόημα η ασυνείδητη ενοχή που είχαν και να τιμωρηθούν. Το είχε ναι. διαπιστώσει ήδη ο Νίτσε. Και μετά βέβαια αυτή τη, τη σκέψη την, ε, την, την πήγε πιο μακριά ο Φρόιντ. Η αρρώστια, μια αρρώστια επώδυνη, επίμονη όπως ο καρκίνος, σίγουρα βελτιώνει το βαθμό της αυτογνωσίας σου mm -hmm. σε κάνει καλύτερο άνθρωπο ή σε κάνει... Εμένα μου έλεγε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε καρκίνο, δεν είναι ανάμεσά μας πια ότι διηγείρει πάρα πολύ τη ζήλια δηλαδή ζήλευε πάρα πολύ όλους εμάς τους υγιείς. Βεβαίω. Υπάρχουν δύο κανάλια σε αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κλείνονται σε μία ναρκισιστική απομόνωση ξέρετε και νιώθουν με ζήλια των άλλων που θα ζει μετά που εκείνος θα πεθάνει, ακόμα και τους συγγενείς ναι. του. Και γι' αυτό τέτοιες ναρκισιστικές προσωπικότητες που μάλιστα έχουν ένα ιδιότυπο ναρκισισμό, τον οποίο εξηγώ μέσα στο βιβλίο λέγεται ναρκισισμός θανάτου, γιατί τους κλείνει με τους άλλους. Υπάρχει ένας ναρκισισμός, αλλά ένας ναρκισισμός ζωή. ζωής. Δηλαδή θέλω να είμαι μαζί με τους άλλους, θέλω να κάνω πράγματα με τους άλλους. Στον ναρκισισμό θανάτου κλείνεται μέχρι να πεθάνει. Μάλιστα, εγώ πάντως στο, στο, βιβλίο του Γιάλομ νομίζω, για το φόβο του θανάτου, δεν είχα βρει κάποιες πιστικές απαντήσεις, ελπίζω να τις βρούμε εδώ. Γιατρέ, κάνω δύο ερωτήσεις σε όλους που είναι κοινέ. Ε, η μία είναι ποιος είναι ο μεγαλύτερος σας φόβος προσωπικός. Ο μεγαλύτερος φόβος είναι, ξέρετε, να, 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 περιπέσω σε μια κατάσταση που να μην μπορώ να φροντίσω τον εαυτό μου και τους αγαπημένους μου. Ναι. Δηλαδή σε μια decadence, σε, σε μια αρρώστια, σε ένα αλτσάιμερ, σε κάτι που, που δεν ναι. θα είμαι κύριος του εαυτού μου. Και πρέπει να μου πείτε στη δεύτερη ερώτηση του ερωτηματολογίου που συγκροτώ, σαν αυτό του Προύστ που κάνουν όλοι το ερωτηματολόγιο του Προύστ, ε, ποια είναι η αγαπημένη σας τηλεοπτική σειρά. Θα σας πω σημερινή, γιατί σημερινέ δεν έχω τη δυνατότητα Όποιες να βλέπω. Όχι, σας αρέσει. Δηλαδή, σου λέει, θα τι ξεχάσει όλε, θα θυμάσαι μόνο μία σειρά. Ποια θα είναι. Ξέρετε, θυμάμαι μια παλιά του, που μου άρεσε πάρα πολύ, του Μιχαηλίδη, το συμβολεογράφο με το Διαμαντόπουλο. Έχετε καιρό να δείτε τηλεόραση. Πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Πριν πάω στην Ελβετία. Έχετε να δείτε τηλεόραση. Να δείτε το Breaking Bad. Λοιπόν, κύριε Σαββόπλε, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία συζήτηση. Φίλε και φίλοι, πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και μετά οι δαίμονες στο χορδόν,